Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν μια εβδομάδα με πολλή ενέργεια, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Νομίζω ότι ο κλάδος της ενέργειας την εβδομάδα κυρίως που μας πέρασε ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα εν ώψη και του κλεισίματος της τρίτης αξιολόγησης. Σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσω τον Θοδωρή Παναγούλη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, έμπειρο σε θέματα ενέργειας και διευθυντή του energypress.gr. Καλησπέρα, Νικήτα. Είπαμε, η εβδομάδα νομίζω που μας πέρασε ήταν στην επικαιρότητα πολύ ψηλά τα θέματα ενέργειας με την ΔΕΗ εν ώψη και του κλεισίματος της τρίτης αξιολόγησης. Να ξεκινήσουμε με τα market τεστ για τους λιγνίτες, όμως, Θοδωρή, να μας πεις πού βρισκόμαστε και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είναι το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα, μετά το κλείσιμο, όπως είπες, της συμφωνίας, η οποία θα καταλήξει εν τέλει στο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Το επόμενο βήμα, λέμε, δηλαδή ποιο είναι το βήμα αυτό? Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ακρίβεια η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ξεκινήσει μια διαδικασία για να διαγνώσει εάν υπάρχει ενδιαφέρον από αυτό που λέμε αγορά, δηλαδή από τις εταιρείες οι οποίες θα μπορούσαν πιθανόν να έχουν, να θέλουν να αγοράσουν τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ που θα βγουν προς πώληση. Αν έχουν λοιπόν τέτοιο ενδιαφέρον και υπό ποιες προϋποθέσεις. Διότι στην πραγματικότητα αυτή η διαδικασία του market test είναι μια διαδικασία, θα λέγαμε, διαβούλευσης με την αγορά, με τις εταιρείες των κοινοτικών, των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Για ποιες μονάδες, καταρχάς μιλάμε για να τα... Ναι, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι αυτό το οποίο συμφωνήθηκε είναι ότι τρεις υφιστάμενες μονάδες, η μία είναι η Μελίτη στη Φλόρινα, Μελίτη 1, σύγχρονη μονάδα, οι δύο άλλες είναι στη Μεγαλόπολη, λιγότερο σύγχρονες μονάδες, όμως και αυτές καλές μονάδες λιγνητικές της ΔΕΗ, και επιπλέον η άδεια που έχει η ΔΕΗ για την δημιουργία μιας ακόμα μονάδας στην Μελίτη, όλα αυτά βγαίνουν προς πώληση, αυτή είναι η συμφωνία, και θα φανεί εάν υπάρχει ενδιαφέρον και υπό ποιες προϋποθέσεις, υπό ποιους όρους, ακόμα βεβαίως και το τίμημα, θα φανεί από τη διαδικασία που ξεκινάει τώρα με το λεγόμενο market test. Αλλάζει συνολικά, αλλάζει μορφή. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ΔΕΗ μετά και από αυτή την πόλη. Και είχαμε και αντιδράσεις και στη Φλόρινα. Είδαμε μέσα στη βδομάδα έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από τους κατοίκους. Ήταν αναμενόμενες, θα έλεγε κανείς. Παρόλο ότι στη Δυτική Μακεδονία, ειδικά, είχε γίνει έτσι ζήμωση το προηγούμενο διάστημα, είχε προεξοφληθεί αυτή η υπόθεση, τότε δηλαδή θα απολυθούν οι μονάδες. Παρ' όλα αυτά έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις. Πρώτον, σε τοπικό επίπεδο και στην Δυτική Μακεδονία και ειδικά στη Φλόρινα και στη Μεγαλόπολη. Έχουμε συλλαλητήρια, έχουμε τους κοινωνικούς, θα λέγαμε, εταίρους και φορείς να βγαίνουν με υψηλούς τόνους και να καταγγέλουν αυτή την προοπτική που δημιουργείται. Και από την άλλη, σε συνδικαλιστικό επίπεδο έχουμε αντιδράσεις. Δηλαδή, η Γενόπ ΔΕΗ, αυτό που κάνει είναι να ανεβάζει πολύ τους τόνους. Το εάν μπορεί πράγματι να δημιουργήσει, θα λέγαμε, πολιτικό γεγονός με αυτές τις αντιδράσεις, είναι ένα άλλο ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει μεγάλες δυνατότητες η Γενόπ να δημιουργήσει πολιτικό ζήτημα, διότι και η ίδια είναι στα μάτια του κόσμου κάπως, θα λέγαμε, απαξιωμένη και μετά τις τελευταίες ιστορίες με τα δικαστήρια κτλ. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα για εκείνους οι οποίοι συνδέονται σε τοπικό επίπεδο με την πορεία της ΔΕΗ, με την πορεία των λιγνητικών μονάδων, υπάρχει και βεβαίως θα έχουμε αντιδράσεις. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, γιατί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει πολύ και να είμαστε σίγουροι. Θα το βεβαίως είναι ένα βασικό ζήτημα, θα μας απασχολήσει πολύ. Να ξέρεις ότι και οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο της ενέργειας δημιουργούν τα πλάνα τους με βάση το τι έχουν μπροστά τους. Δηλαδή, τι μιλάμε? Μιλάμε για τον όμιλο του Μυτιλινέου, τον όμιλο της Τέρνα, τον όμιλο Κοπελούζου, τον όμιλο των ΕΛΠΕ και της Ελπέντισον. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οικογένειες αυτές, βεβαίως εξετάζουν το πώς θα σταθούν απέναντι στο νέο τοπίο. Στην εποχή και στο νέο τοπίο, όπως είπες και εσύ. Να πούμε τώρα, Θοδωρή, και στον κλάδο του αερίου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά και ερωτηματικά σε σχέση με το μέλλον της λιανικής αερίου και την τύχη της ΔΕΠΑ. Κύριε, ναι, διότι και εκείνο το οποίο συμφωνήθηκε τώρα στο πλαίσιο των συνομιλιών και της συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση, είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες σήμερα βρίσκονται στη λιανική του αερίου, δηλαδή η ΔΕΠΑ από τη μία, η ΣΕΛ
και η ENI από την άλλη, οι οποίες εταιρείες οι δύο τελευταίες είναι συνέτεροι της ΔΕΠΑ στην ΕΠΑ Αττικής και στην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις εταιρείες θα πρέπει να καταλήξουν σύντομα στη νέα μορφή που θα έχει αυτός ο χώρος. Εκείνο το οποίο πιθανολογείται είναι ότι θα έχουμε μια αποδυνάμωση έως και πλήρη αποχώρηση της ΔΕΠΑ από τις περιοχές Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, για την ακρίβεια από τις εταιρείες αυτές, και ενδυνάμωσή της στην εταιρεία Αττικής, στην ΕΠΑ Αττικής. Όμως, επειδή ενώ ήταν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο μια απέτηση του να κλείσει τώρα αυτή η υπόθεση, δεν έκλεισε στην πραγματικότητα, το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το νέο τοπίο αυτό στην αγορά του φυσικού αερίου, στη λιανική του φυσικού αερίου, θα το δούμε το επόμενο διάστημα μέσα από συνέχιση των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων των εταιριών αυτών. Για τη Shell, γιατί διαβάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποχωρεί, γιατί γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη? Γενικά η Shell δεν εμφανίζεται να έχει θερμή, θα λέγαμε, πρόθεση να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά αερίου. Όμως αυτό μένει να επιβεβαιωθεί εν τέλει, διότι όπως καταλαβαίνεις είναι και ζήτημα του τιμήματος που θα πάρει για να δώσει την σημερινή τη συμμετοχή. Μια καθαρή εικόνα ξέρουμε πότε θα έχουμε? Σύντομα θα έχουμε, διότι πρέπει, πέραν το να έχουμε τις μνημονιακές λεγόμενες υποχρεώσεις, έχουμε υποχρεώσεις και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Δηλαδή η δομή της αγοράς διαμορφώνεται και με βάση αυτά τα οποία αποτελούν οδηγίες, κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια κατάληξη. Και πιστεύω ότι, επειδή και η επόμενη αξιολόγηση, μην ξεχνάμε, δεν είναι και πολύ αργά. Έτσι, μέχρι να έρθει ο καιρός της επόμενης αξιολόγησης, δηλαδή Φλεβάρι, τότε θα πρέπει να έχουμε μια οριστική κατάληξη αυτού του θέματος. Οπότε με τη νέα χρονιά θα το ξαναδούμε μπροστά μας αυτό το θέμα και κάπως θα έχει ξεκαθαρίσει.